αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο οικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λύματα παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη. Μέσα της επιτήρησης των λυμάτων έδειξε ότι τις τελευταίες 15 μέρες αυξάνει το οικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη. Περίπου το ύψος του είναι το μισό του ύψους που είχε το κύμα το καλοκαίρι. Φαίνεται για την ώρα ότι ανεβαίνει. Σημαντικό επιδημιολογικό φορτίο. Από την εμπειρία που έχουμε με βάση τα κρούσματα και τα λύματα, η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι μπορεί να έχουμε 3.000 μολύσεις την ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές να είναι ασυμπτωματικές, γιατί ήδη ο πληθυσμός έχει εκτεθεί στις υποπαραλλαγές Β1, Β2, Β4 και 5. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό έλλειμμα ανοσίας, να το πω έτσι, την 4-5 την παραλλαγή, ώστε να συνεχίζουν να μολύνονται πολίτες αυτό το διάστημα. Ήδη εμφανίζονται μικροπαραλλαγές των γνωστών Β4 και Β5 που υπάρχουν. Σαφέστατα και έχει αποδειχθεί περίπτερα τα τελευταία 2 χρόνια ότι η χρήση της μάσκας είναι ένα σημαντικός προστατευτικός παράγοντας, ουσιαστικός, για να μην έχουμε μολύνσεις. Δεν γίνεται στα σούπερ μάρκετ, ηλικιωμένα μην φοράνε μάσκες και καλής ποιότητας, όχι απλές χειρουργικές, υψηλής προστασίας της μάσκες, και να προσέχουν τον συγχρονισμό, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες. Και επίσης να αξιολογήσουν όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ηλικιωμένοι άνω των 60, άνω των 55, οι άνθρωποι που έχουν επικείμενα νοσήματα, να το συζητήσουν με τον γιατρό τους, έτσι ώστε να αποφασίσουν να θα κάνουν το εμβόλιο την παραλλαγή 4 και 5. Το οποίο ήδη έχει, νομίζω ότι έχει δοθεί έγκριση και μπορεί όποιος να το κάνει. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επιτήρηση και μάσκες. Ο εμβολιασμός από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα προφυλάσσει σε όλες τις φάσεις από τη σοβαρή νόσο τους ευάλωτους πληθυσμούς.